Λοιπόν, θα πάω στον Σύμβουλο Ενεργειακών Θεμάτων πλέον, άλλοτε διευθυντικό στέλεχος στον τομέα της παραγωγής ενέργειας για τη ΔΕΗ, στα λιγνητορυχεία, και καλό φίλο στη συχνότητα, τον κύριο Χρήστο Κολοβό. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα, κύριε Σακίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, οι αγρότες, και αγρότες έχετε και εκεί, δεν ξέρω πώς έχουν απομείνει, βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική κρίση, είπε ο υπουργός. Κοιτάξτε, εδώ σε λίγο δεν θα έχουμε αγρότες, για τον πολύ απλό λόγο ότι τα χωράφια θα γεμίσουν και τα βοσκοτόπια, δεν θα έχουμε και κτηνοτρόφους. Χωράφια και βοσκοτόπια γεμίζουν με φωτοβολταϊκά. Έχουν βάλει στη Δυτική Μακεδονία περίπου 390 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά και έχουν δώσει όρους σύνδεσης, δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα να κατασκευάζονται, για 4.400 μεγαβάτ. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε. Αχ, κύριε Κολοβέ, είναι δυνατόν εν μέσω κρίσης, και μετά θα πάω στα κλιματικά, εν μέσω κρίσης να λέμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη? Δεν είναι το φαινόμενο, έχει γίνει ντόμινο εφέκτ πλέον για τις κυβερνήσεις. Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Σλοβακία μου λένε σήμερα, Αυστρία, Βέλγιο, έρχεται η Ιρλανδία. Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παράξει, και αποτέλεσμα του ότι δεν μπορεί να παράξει είναι οι πολιτικές που εφαρμόζουν? Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστερία θα την πω, με την δήθεν κλιματική κρίση, έχω πει πριν από πάνω από 2 χρόνια ότι θα καταλήξει σε μια τεράστια αρπαγή περιουσιών. Αυτό το έχω πει πριν από περισσότερο από 2 χρόνια μιλώντας σε ραδιόφωνα. Αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύουν όλο και περισσότερους φόρους, πράσινους δήθεν φόρους, στο όνομα της δήθεν κλιματικής κρίσης, τα οποία χρήματα πηγαίνουν αδιαφανώς σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, πηγαίνουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε και έναν υπουργό που είπε ότι οι αγρότες βγαίνουν στο δρόμο για την κλιματική κρίση, διότι έχουμε ξηρασίες, πλημμύρες κτλ. Μα με συγχωρείτε, τώρα, λοιπόν, έχουμε χιονιά, και είναι τρομοκρατία το ότι έχουμε χιονιά, καταλάβατε. Θα έχουμε και αγροτικό 112, συν το 112 της πολιτικής προστασίας. Στο Διόνυσο κλειστήκαν μέσα, δεν βγήκαν έξω να χαρούν το χιόνι. Όταν θα έρθει πιο βαρύ χιονιά, θα λένε επιβεβαιωθήκαμε. Μα καλά, σοβαρά μιλάμε τώρα 30 Ιανουαρίου. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχω πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο σας, κύριε Σαχίνη, θα το θυμούνται όσοι έχουν ξανακούσει, ότι δεν έχουμε κλιματική κρίση, αλλά έχουμε σίγουρα πολιτική κρίση. Περάσαμε ένα καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, εντελώς ξερούς, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Που είναι ένα ερώτημα γιατί είχαμε τέτοια παρατεταμένη ξηρασία και τέτοιες θερμοκρασίες. Και όταν έχουμε παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες, είναι αναμενόμενο ότι έχουμε πολύ υψηλή εξάτμιση από τις θάλασσες και τις λίμνες και τα ποτάμια. Και αυτή η εξάτμιση συγκεντρώνεται στον ουρανό ως υδρατμή. Αυτή λοιπόν ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει και να ρίξει κάπου μαζεμένη βροχή. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, αρχές Σεπτεμβρίου, να πλημμυρίζει η Κορινθία, από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν, οι μόνοι που δεν περίμεναν πλημμύρα ήταν η περίφημη πολιτική προστασία και το κράτος. Όχι, με συγχωρείτε, όσο δεν περίμεναν. Ο κόσμος πρέπει να περίμεναν. Δεν περίμεναν, κύριε Κολοβέ, ή επειδή δεν υπάρχει υποδομή αντιπλημμυρικών έργων, το ρίχνουμε στις προειδοποίησεις? Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο τελικά. Εάν έχει στοιχειωδώς έργα υποδομής, δεν φοβάσαι. Εκτός αν είναι ακραίο το φαινόμενο, οπότε θα καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν άντεξαν. Αλλά αν δεν έχεις ή έχεις κακοφτιαγμένα, τότε επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα, δώσ' του στον τρόμο, κρατηθείτε μέσα. Αυτό συμβαίνει. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Να θυμηθούμε ότι και στην περίπτωση της Μάνδρας, που όλα τα ρέματα της Αττικής είναι μπαζωμένα, η τότε περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου, βγήκε και μας είπε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή για τις πλημμύρες στη Μάνδρα και όχι τα μπαζωμένα ρέματα. Μάλιστα. Όχι η Παλαιά Εθνική που ήταν ένα φράγμα στην απορροή των νερών προς τη θάλασσα. Όχι ο Δήμος της Μάνδρας που είχε μπαζώσει τα ρέματα για να φτιάξει αμαξοστάσια. Έχουμε λοιπόν υφιστάμεθα περισσότερα ψέματα από όσα μπορεί να αντέξει το νευρικό μας σύστημα πλέον. Κοιτάξτε,
Εκείνο το οποίο δεν βγαίνει κανένας να πει στον κόσμο είναι αυτό που ξέφυγε στην κλιματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπέρνικους, την άνοιξη του 2021, ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μειωμένη νεφοκάλυψη στην Ευρώπη, έχουμε λιγότερα σύννεφα. Και τι γίνεται όταν έχουμε λιγότερα σύννεφα? Έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια. Και όταν έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, ο κοινός νους λέει ότι περιμένουμε να ζεσταθούμε. Πηγαίνουμε στον ήλιο για τώρα το χειμώνα για να ζεσταθούμε. Εμείς εδώ στην Κοζάνη έχουμε μια λιακάδα σήμερα και άμα βγεις στον ήλιο ζεσταίνεσαι. Αυτό λοιπόν συνέβη τον 21ο αιώνα και συνέβη με έναν απότομο τρόπο σε σχέση με το διάγραμμα που έχει δημοσιεύσει η Διεθνική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κοπέρνικους. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει μια απότομη μετάβαση από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς είναι τόσο απότομη αυτή η μετάβαση, διότι στη φύση τα φαινόμενα εξελίσσονται σιγά και όχι, όχι απότομα. Άρα μήπως έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη, θα σας πει κάποιος. Ναι, και έχω φτιάξει ένα ιστολόγιο, ένα blog, ναι, από το φθινόπωρο, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, το ck-energy-blogspot.com, Χρήστος Κολοβός, Παύλα Energy, όπου τα Χριστούγεννα δημοσίευσα μια φωτογραφία από τον ουρανό ανάμεσα Κοζάνη και Σιάτιστα, όπου έχουμε κάτι περίεργα ημικυκλικά ίχνη στον ουρανό. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι πρόγραμμα ηλεκτρομηχανικής ή δεν είναι. Κύριε Κολοβέ, εγώ δεν ξέρω αν είναι. Ξέρω να σας πω όμως ότι η ξηρασία που είπατε, η παρατεταμένη του καλοκαιριού, μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στον πλανήτη, υπερθερμαίνεται. Κοιτάξτε, ο πλανήτης σαφώς έχει ζεσταθεί. Mm. Και αυτό είναι αναντίρρητο, διότι τον Οκτώβριο του 1978 εμείς εδώ στην Κοζάνη είχαμε 2 μέτρα χιόνι, ήμασταν 3 μέρες χωρίς φως, νερό, τηλέφωνο. Σκεπαζόμασταν με φλοκάτες γιατί δεν υπήρχε θέρμανση. Λιώναμε το χιόνι στις κατσαρόλες για να έχουμε νερό. Ευτυχώς δεν το ξαναζήσαμε. Αρχές δεκαετίας του 80 είχαμε πάλι 2 μέτρα χιόνι. Ευτυχώς δεν τα ζούμε πια αυτά. Γιατί η παγωνιά είναι που σκοτώνει. Στη ζέστη θα την ξεπεράσουμε. Θα πάμε στις παραλίες, θα βάλουμε κλιματιστικά. Στη ζέστη θα την ξεπεράσουμε. Αυτό που σκοτώνει είναι η παγωνιά. Σκοτώνει τα ζώα. Σκοτώνει τους ανθρώπους. Σκοτώνει τους οργανισμούς, τα πάντα. Και εγώ είμαι ευγνώμων που δεν ζω πια τα χιόνια που ζούσα όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο ή ακόμα και όταν ήμουν φαντάρος. Εγώ, κύριε Κολοβέ, δεν είμαι ευγνώμων. Θέλω οι εποχές να αντιστοιχούν σε αυτό που είναι. Και γιατί και το χιόνι είναι χρήσιμο για το καλοκαίρι όταν λιώνουνε, να έχουμε μια ομαλή εξέλιξη υδρευτικά. Γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα. Παρόλα αυτά, μπορεί αυτό να είναι το βασικό ζήτημα για το οποίο εσείς αυτό πιστεύετε, ότι οι αγρότες έχουν βγει στον δρόμο? Για την κλιματική κρίση έχουν βγει στον δρόμο? Διότι εγώ άλλα ακούω να λένε. Όχι, φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ολλανδία οι αγρότες ξεσηκώθηκαν όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ρούτε και οδήγησαν τον Ρούτε σε παρέτηση για τις πράσινες πολιτικές, για κλείσιμο των κτηνοτροφικών μονάδων, για την προστασία του πλανήτη, για την πράσινη πολιτική. Λόγω της πράσινης πολιτικής έπεσε η κυβέρνηση στην Ολλανδία και λόγω της πράσινης πολιτικής βγήκε ο Βίλντερς. Λόγω της πράσινης πολιτικής θα πέσει η κυβέρνηση στη Γερμανία. Λόγω της πράσινης πολιτικής πιθανά θα πέσει η κυβέρνηση στη Γαλλία, που είναι πολύ καινούρια και δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλει το διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές. Και περιμένω κάποια αντίστοιχη αντίδραση και στην Ιρλανδία, όπου έχουν βάλει στόχο να σφάξουν και εκεί ένα μεγάλο αριθμό από αγελάδες. Διότι λέει κάνουν κακό στον πλανήτη. Και δεν κάνουν κακό μόνο οι αγελάδες στον πλανήτη, κάνουν και τα παιδιά. Έχουμε δει δημοσιεύματα, δήθεν επιστημονικά, ότι και τα παιδιά και οι άνθρωποι κάνουν κακό στον πλανήτη. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει κλιματικούς ψεύτες, κλιματικούς προπαγανδιστές. Και αν δεν απαλλαγούμε το ταχύτερο από αυτούς, δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, θα σας ρωτήσει κάποιος καλοπροαίρετα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει μόλυνση με εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα στο όνομα του κέρδους στον πλανήτη? Αυτό θέλετε να μας πείτε, θα σας πει κάποιος? Εντελώς άλλο πράγμα η μόλυνση και εντελώς άλλο πράγμα η υπερθέρμανση. Ξέρετε, η γη είχε πάντα θερμοκήπιο. Και αν δεν είχε θερμοκήπιο, η γη
στην ατμόσφαιρά της θα ήταν κάτι σαν τον Άρη και την Αφροδίτη. Ένας ξερότοπος άγωνος χωρίς ίχνος ζωής πάνω του. Ευτυχώς που έχει το θερμοκήπιο και το κύριο αέριο του θερμοκήπιου είναι η υδρατμή. Αλλά τι να μας πούν ότι οι υδρατμοί βλάπτουν σοβαρά την προκαλούν υπερθέρμανση στον πλανήτη. Δεν αντέχει ούτε προπαγάνδα να το πει αυτό το πράγμα. Βρήκαν λοιπόν έναν αποδιοπομπαίο τράγο στο διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να στήσουν ένα διαφορετικό βιομηχανικό μοντέλο. Όμως και εκεί το βιομηχανικό μοντέλο τους γύρισε μπούμεραγκ, διότι η χώρα η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην εγκατάσταση ολικών και φωτοβολταϊκών είναι πολύ μακράν των υπολείπων, η Κίνα. Γι' αυτό και βλέπετε κάθε τόσο οδυρμούς, κλαφνούς και οδυρμούς των Ευρωπαίων ότι θα βάλουμε δασμούς στα φθηνά φωτοβολταϊκά της Κίνας, θα βάλουμε δασμούς στα φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας, διότι η Κίνα απειλεί να καταλάβει το παγκόσμιο εμπόριο. Ασφαλώς θα το καταλάβει η Κίνα το παγκόσμιο εμπόριο, διότι η Κίνα καταρχήν έχει μια τεράστια εσωτερική αγορά 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ζόρια να φτάνει τα 350 εκατομμύρια. Άρα για σας κύριε Κολοβέ δεν είναι ενεργειακό το θέμα, είναι πολιτικό, οικονομικό λέτε. Αυτό συμβαίνει ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα, το έχω πει εδώ και χρόνια, ότι δεν έχει σχέση με προστασία του πλανήτη από την αλλαγή του κλίματος, έχει σχέση με αλλαγή του βιομηχανικού και κοινωνικού μοντέλου. Προσέξτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αθλητισμού, ότι για να μπαίνεις στο γήπεδο θα πρέπει να έχεις κινητό νέας γενιάς. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Μας σωθούν σε καταστάσεις όπου η ζωή μας θα είναι το κινητό μας τηλέφωνο. Χωρίς κινητό τηλέφωνο δεν θα είμαστε πολίτες. Με ρωτάει κάποιος, κύριε Κολοβέ, λέει, όσο καλοπροαίρετα και να θέλω να παρακολουθήσω το σκεπτικό σας, στο οποίο εν πολύ στα πολιτικο-οικονομικά μπορεί να συμφωνώ, στα περιβαλλοντικά έχω σοβαρές διαφωνίες. Είστε σε μια περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, που καίγονται λιγνίτη, θέριζο καρκίνος. Γι' αυτό έχετε να πείτε, λέει, κάτι. Ναι, βεβαίως. Σε πολυάριθμα ιατρικά συνέδρια έχει δημοσιευθεί ότι δεν υπάρχει η παραμικρή επιβάρυνση της περιοχής από τον καρκίνο και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας που έχουν πολύ περισσότερο καρκίνο από τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη και Φλόρινα, όπου είχαμε, είχαμε πια τον λιγνίτη. Και αυτή η νομή είναι η Δράμα, η Καρδίτσα, τα Γρεβενά και το Κιλκής, που δεν έχουν κανένας από αυτούς τους νομούς δεν έχουν λιγνίτη. Και όμως προηγούνται σε καρκίνο στην Ελλάδα. Και πανευρωπαϊκά σε καρκίνο προηγείται η Νορβηγία και η Ισλανδία. Δεν έχουν ίχνος κάρβουνο εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον καρκίνο, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η ραδιενέργεια φυσική. Μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε μεγάλη επιβάρυνση από τον έφος του Τσερνομπίλ του 1986 και αυτή η ραδιενέργεια ακόμα ανιχνεύεται. Υπάρχουν γεωργικά φάρμακα, καλλιέργεια του καπνού όλα αυτά τα χρόνια επιβάρυνε πάρα πολύ. Τι να συζητάμε τώρα. Όταν ακούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στοχοποιούν ένα συγκεκριμένο τομέα, να ξέρετε από πίσω κάποιος θέλει κάτι να πουλήσει. Κάτι να βάλει χέρι. Μου λέει εδώ πέρα ο Αντώνης, μας λέει να μην κάνουμε παιδιά. Ο άλλος βγήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε πως θα χαθούν δισεκατομμύρια ζωές για το κλίμα. Και εσύ κάνεις, σε μένα το λέει αυτό, το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, δεν κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Βάζω λογικά ερωτήματα. Αυτά που συζητιούνται στην παγκόσμια κοινότητα. Με συγχωρείτε. Κύριε Κολοβέ, άρα εσείς λέτε ότι εδώ είναι ένα στημένο αφήγημα για να προωθηθούν πολιτικές. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Αυτό ακριβώς είναι. Περί αυτό ακριβώς πρόκειται. Με τελικό σκοπό, μοναδική πηγή ενέργειας να είναι ο ηλεκτρισμός. Διότι ξέρετε, ο ηλεκτρισμός κινείται με την ταχύτητα του φωτός και μέσω του ηλεκτρισμού μπορούν οι κυβερνήσεις να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό και οθούν τις ζωές μας να εξαρτώνται από ένα κινητό τηλέφωνο και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας. Όχι τα πρώτα που δεν ήταν smartphone, δεν ήταν έξυπνα. Με ρωτάει άλλος φίλος εδώ. Πιστεύει ο κύριος Κολοβός ότι αποτυπώνεται πια στις κοινωνίες μία αγωνία για το πώς θα τη βγάλουν στην καθημερινότητά τους? Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο αγοράζετε εσείς το λάδι στην Κρήτη, γιατί εκεί παράγεται πολύ λάδι,
αλλά εδώ έχουμε μια αύξηση 100% στην τιμή που αγοράζαμε το λάδι. Έχουμε μια αύξηση 100% στην τιμή που αγοράζαμε τη φέτα. Ευτυχώς δεν έχουμε 100% στο ψωμί. Έχουμε μόνο 50% στο ψωμί. Τι να συζητάμε τώρα. Να συζητάμε στις μεγάλες πόλεις τα ενίκια έχουν ξεφύγει και ένα νέο ζευγάρι δεν βρίσκει σπίτι να μείνει, δεν βγαίνει οικονομικά. Παρά την αύξηση, την υποτιθέμενη αύξηση των μισθών, παρά την υποτιθέμενη κάμψη του πληθωρισμού. Κάμψη του πληθωρισμού σημαίνει ότι απλά οι τιμές συνεχίζουν να ακριβαίνουν, απλώς ακριβαίνουν με λίγο μικρότερο ρυθμό από ό,τι ακρίβαιναν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ακριβώς έχουμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος να μεταφέρεται στον κύριο Κόλοβο προς υποστήριξη της άποψής του και αυτό. Η πλειοψηφία δεν ξέρει ότι υπάρχουν παγκόσμιας φήμης επιστήμονες που εκφέρουν άλλη άποψη για το κλίμα από την επίσημη μονοφωνία. Το έχει υπόψη του αυτό, λέει ο κύριος Κολοβός. Ναι, φυσικά. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που έχουμε υπογράψει τη διακήρυξη ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Είναι άλλο πράγμα η κλιματική αλλαγή και άλλο πράγμα η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι πολιτικό κατασκεύασμα. Την διακήρυξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019. Η κλιματική αλλαγή υπήρχε πάντα και τυπικό παράδειγμα, τι να πάμε μακριά, είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου θα περίμενε κανείς, θα είναι αστείο να περιμένει κανείς ότι δεν θα άλλαζε το κλίμα όταν, όταν έγινε η επανάσταση του 1843 με το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας στην πλάκα βοσκούσαν κατσίκες και στο Θησίο και δεν είχε χτιστεί καθόλου το λεκανοπέδιο, ενώ σήμερα το λεκανοπέδιο είναι μια απέραντη τσιμεντούπολη, όπου αυξάνεται η θερμοχωρητικότητα του λεκανοπεδίου και αυτό διατηρεί, αλλάζει τις θερμικές συνθήκες στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου, το οποίο είναι περίκλειστο από τα βουνά τον Ιμητό, την Πεντέλη, την Πάρνηθα, το βουνό του Εγάλεω. Και ωστόσο παρόλα αυτά, από ακαδημαϊκό που είναι ο διαπρίσιος κήρυκας της θεωρίας της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, είδαμε επιστημονική δίθεν εργασία ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στις κλιματικές συνθήκες του λεκανοπεδίου από την εποχή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας μέχρι σήμερα. Άρα για σας υπερθέρμανση πού οφείλεται? Υπερθέρμανση οφείλεται σε εντελώς φυσικούς παράγοντες και η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα οφείλεται κατά ένα πολύ μικρό μέρος στον άνθρωπο και κατά ένα απείρως μεγαλύτερο, πάνω από 95% στις φυσικές διεργασίες. Μας λένε ότι τα κοράλια, χάνουμε τα κοράλια από τον ωκεανό. Από τι αποτελεί το σκελετός των κοραλιών? Από ανθρακικό ασβέστιο. Όταν λοιπόν διαλύεται ο σκελετός των κοραλιών, φεύγει, αποδεσμεύεται διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο που θα πάει, στην ατμόσφαιρα θα πάει. Όταν ζεσταίνεται, όταν έχουμε αυξημένη ηλιοφάνεια και ζεσταίνεται η επιφάνεια της θάλασσας, η αύξηση της θερμοκρασίας συντελεί στην απελευθέρωση διοξιδίου του άνθρακα από αυτό που είναι διαλυμένο στους ωκεανούς και αυτό θα πάει στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Καλά, εδώ υπάρχει το πέρδεσθε της Αγελάδας. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος από την Αθήνα, στο όνομα της κλιματικής κρίσης, κύριε Κολοβέ, είναι ή δεν είναι μια καλή μπίζνα το να κόβεις νακές δέντρα για το καλό του πλανήτη και της γης και να βάζεις κολόνες, φίλτρα καθαρισμού αέρος? Κοιτάξτε, το πολύ καταλάβατε είναι ότι πλέον κόβουμε δέντρα για να παράγουμε ηλεκτρισμό και αυτό το βαφτίζουν βιομάζα. Υπάρχει ένα μεγάλο εργοστάσιο στη Βρετανία, το Drax, το οποίο έκαιγε λιθάνθρακα. Αυτό το εργοστάσιο το μετέτρεψαν να καίει δίθεν βιομάζα και για να καίει η βιομάζα και είναι κορμούς δέντρων που εισάγουν από τον Καναδά και τη Σκανδιναβία. Και υπάρχει δημοσιευμένη επιστημονική εργασία πριν από 3-4 χρόνια που λέει ότι τα ευρωπαϊκά δάση κινδυνεύουν από το αδυσόπιτο πελέκημα για την δίθεν προστασία του πλανήτη από την κλιματική κρίση. Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι αυτό με τα λιγότερα σύννεφα που είπε ο κύριος Κολοβός το έχει πει και ο νομπελίστας φυσικός του 22 ο Τζον Κλασέρ και αμέσως μπήκε στη μαύρη λίστα. Σίγουρα ούτε τρελάθηκε ξαφνικά μετά τον Άμπελ, ούτε είναι και ο κάτοχος της αποκλειστικής αλήθειας. Το μόνο σίγουρο είναι πως η επιστήμη του κλίματος κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα και το πρόβλημα είναι η απολυτότητα κάποιων επιστημόνων. Κοιτάξτε, τη μοναδική αλήθεια την κατέχουν πλέον οι πολιτικοί, οι οποίοι επιβάλλουν να διακινείται ένα μόνο επιστημονικό αφήγημα και αυτό θυμίζει τις εποχές της Ιεράς Εξέτασης. Όταν πάμε σε εποχές επιστημονικής απολυτότητας
και διώκεται η διαφορετική άποψη, αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Χρειαζόμαστε νέο διαφωτισμό και όχι απαγορεύσεις. Άλλος χρειαζόμαστε προώθηση της επιστημονικής έρευνας και όχι να διακηρύσουμε ότι έχουμε πια την απόλυτη επιστημονική γνώση. Απόλυτη επιστημονική γνώση είχε και η Ιερά Εξέταση ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, αυτό που είπε ο κύριος Κολόβος με τις θερμικές νησίδες των πόλεων είναι ένα φαινόμενο γνωστό εδώ και 100 χρόνια και όμως κανείς δεν φαίνεται να του δίνει σημασία στα μοντέλα και στις αναλύσεις που κυριαρχούν τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν μετεωρολογικοί σταθμοί που ήταν εγκατεστημένοι σε χωράφια σε όλο τον πλανήτη. Και με την επέκταση των αστικών κέντρων, αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε κτίρια. Εσείς περιμένετε ότι αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί δεν θα δείξουν αύξηση της θερμοκρασίας? Είναι άστιο και να το συζητάμε. Άλλος φίλος ο Αντώνης, κύριε Κολοβέλη, αυτό που είπατε για την Ιρλανδία με τους αγρότες, δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά 500.000 λίρες μέση τιμή στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή αγορά στέγης. Άρα τα ίδια παντού λέει σε όλη την Ευρώπη με την ακρίβεια. Ναι, για να αγοράσεις σπίτι στην Ευρώπη δεν αγοράζεις εύκολα. Τιμές των κατοικιών έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Εμείς στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γενικά στα Βαλκάνια είμαστε χαμηλά. Δεν ξέρω πότε οι τιμές θα φτάσουν στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ελπίζω να μην φτάσουν ποτέ. Καλημέρα από το Southampton, λέει ο φίλος ο Κούλης. Κύριε Κολοβέλη, καλημέρα. Σε τελική ανάλυση, γνωρίζουμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει με το κλίμα ένθεν κακήθεν? Υπάρχουν ομάδες επιστημόνων που παραδέχονται ότι τελικά δεν έχουμε ιδέα για τις δυναμικές του κλίματος. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη σας, πώς ξεχωρίζει κάποιος ποιος είναι σοβαρός στις μελέτες του, ακόμη και με μελέτες αντίθετες στις δική σας άποψη, και ποιος κάνει business με μελέτες? Κοιτάξτε, τα δυτικά πανεπιστήμια βασίζονται στη χρηματοδότηση. Για να υπάρχουν, βασίζονται στη χρηματοδότηση και στα διάφορα προγράμματα τα οποία παίρνουν. Όταν λοιπόν διοχετεύεται ένας ατελείωτος πακτολός στην προώθηση πακτολός χρημάτων, στην προώθηση της θεωρίας ότι για το κλίμα φταίει το διοξείδιο του άνθρακα, έχουμε ατελείωτες δημοσιεύσεις ότι για το κλίμα φταίει το διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε μετά έρχονται και λένε ότι να κοιτάξτε, οι δημοσιεύσεις λένε ότι για το κλίμα φταίει το διοξείδιο του άνθρακα, άρα να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την περαιτέρω έρευνα. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και όλα αυτά βεβαίως είναι χρήματα των φορολογουμένων. Και το ερώτημα είναι πού πάνε τελικά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ξέρετε ότι το 2020 είχε ξεσπάσει η πανδημία και ξεκίνησαν τα lockdown. Και βγαίναμε και στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε τους ήρωες γιατρούς. Οι οποίοι ήρωες γιατροί εκείνη την εποχή δεν είχαν εφόδια και στο νοσοκομείο της Καστοριάς, που ήταν από τις πρώτες περιοχές που επλήγησαν, δεν οι γιατροί εξέταζαν τους ασθενείς χωρίς μάσκες. Δεν είχαν μάσκες οι γιατροί για να προστατευτούν οι ίδιοι και να μην μεταδίδουν, να μην κολλούν και να μην μεταδίδουν και οι ίδιοι τον ιό. Και είχα γράψει τότε ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο, ότι θα πρέπει να μειώσουμε τα λεφτά που διοχετεύουμε στις πράσινες πολιτικές και να διοχετεύσουμε χρήματα στην δημόσια υγεία. Δυστυχώς πέρασαν 3 χρόνια από τότε και 4 χρόνια και δεν βλέπουμε τίποτα περισσότερο από συνέχιση της διοχέδευσης όλο και περισσότερων χρημάτων και αύξηση των φόρων. Φορολογούν πλέον και τα σπίτια, φορολογούν ήδη σε εσάς στην Κρήτη, φορολογούν τα εισιτήρια της ακτοπλοείας. Δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρει ο κόσμος που θέλει να μετακινηθεί το καλοκαίρι για διακοπές στην Κρήτη με το καράβι, θα πληρώσει πράσινο φόρο για τη σωτηρία του πλανήτη. Έχουμε αποτρελαθεί. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Κολοβέ, θέλω και προσπαθώ να σας ακούσω. Ωστόσο, θέλω να μου δώσετε μια πιστική απάντηση. Το 95% της επιστημονικής κοινότητας, ακόμη και περί των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, μιλάει για το πρόβλημα με το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι δυνατόν όλοι να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία? Κοιτάξτε, αυτό το 95% δεν είναι επιστημονική διαπίστωση, είναι διαπίστωση του Ομπάμα. Είναι μια δήλωση που έκανε ο Ομπάμα το 2012, κάπου εκεί,
Και βεβαίως τότε το 2012 μας έλεγαν ότι ο Αρκτικός ωκεανός δεν θα έχει καθόλου πάγου και τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν τι, τι είναι το χιόνι. Έχουν περάσει 12 χρόνια από το 2012, ο Αρκτικός ωκεανός είναι πάντα καλυμμένος με χιόνι, οι πολικές αρκούδες εκεί χαίρουν άκρας υγείας, τα παιδιά μας το βλέπουν το χιόνι και το χαίρονται στα χιονοδρομικά κέντρα. Συνεπώς η ίδια η ζωή είναι τελικά που δείχνει ποιος λέει αλήθειες και ποιος λέει ψέματα. Και η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα. Άλλος φίλος ο Κώστας μου λέει, δηλαδή κύριε Κολοβέ, για σας η τρύπα του όζοντος είναι μουφά? Η τρύπα του όζοντος καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με το κλίμα. Κατά δεύτερον, η τρύπα του όζοντος έκλεισε το 2019 ξαφνικά και κανένας δεν κατάλαβε πώς και γιατί έκλεισε. Και όλοι σπάνε το κεφάλι τους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με την τρύπα του όζοντος. Ωστόσο, είναι άλλο πράγμα η μόλυνση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο και άλλο πράγμα η επίδραση του ανθρώπου στο κλίμα. Ο άνθρωπος επιδρά πάντα στο κλίμα, στο μικροκλίμα των περιοχών. Εμείς εδώ στην περιοχή τη δική μας είχαμε μαζεμένες λιγνητικές μονάδες που έβγαζαν θερμική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου και πιο κάτω της Φυκιάς και των Ασωμάτων που δημιούργησαν τεράστιες δεξαμενές θερμότητας. Είναι λοιπόν, θα ήταν λοιπόν φεδρό να περιμένει κανείς ότι δεν θα αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής. Άλλο ωστόσο τον αλλάζει το μικροκλίμα και άλλο τον αλλάζει συνολικά το κλίμα στον πλανήτη. Διότι αυτό μας λέμε, ότι καίγοντας ορυκτά καύσιμα καταστρέψαμε το κλίμα του πλανήτη και το 2100 είμαστε σίγουροι ότι η θερμοκρασία θα είναι τόσο και θα ανεβεί η στάθμη της θάλασσας τόσο. Όμως υποτίθεται ότι και με στη βιομηχανική εποχή και με διαρκώς ορυκτά καύσιμα και η στάθμη της θάλασσας είναι εκεί που ήταν. Δεν έχει ανεβεί καθόλου. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς πάρα πολύ εύκολα από τους παλιριογράφους που υπάρχουν εγκατεστημένοι σε όλο τον πλανήτη. Ο Κώστας λέει, είμαι φυσικός. Το ότι οι άνθρωποι επηρεάζουμε το κλίμα είναι γεγονός. Το αν είμαστε υπεύθυνοι για την έκταση του προβλήματος που όπως παρουσιάζεται είναι άλλη ιστορία. Όταν μπλέκεται η κερδοφορία και η ιδεολογία στα πόδια της επιστήμης είναι σοβαρό πρόβλημα. Ας αφήσουμε λοιπόν την επιστήμη να κάνει τη δουλειά της χωρίς να βάζουμε τέτοιους παράγοντες. Άλλος φίλος ο Σπύρος, μήπως ξέρει ο καλεσμένος σας που πάνε τα χρήματα από τις πλαστικές σακούλες? Ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Το πότε η αξία των ακινήτων θα φτάσει στα επίπεδα της Ευρώπης θα το αποφασίσουν τα funds όταν θα αποκτήσουν την πλειονότητα των ακινήτων. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Κόλοβο, τα πυρελαιοργεία που τα έχουν δίπλα από τα σπίτια μας στη Μεσσηνία είναι ασφαλές για την υγεία μας και πράσινη πολιτική? Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τις οποίες δεν μπορώ να τις ξέρω. Το τι ακριβώς γίνεται με τα πυρελαιοργεία, γιατί εμείς εδώ στη δική μας περιοχή δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι κάθε βιομηχανική δραστηριότητα, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει κάποιες εκπομπές. Για παράδειγμα, το ότι κινούμαστε με τα αυτοκίνητα δημιουργεί κάποιες εκπομπές. Το ότι και με ορυκτά καύσιμα για τη θέρμανση των σπιτιών μας έχει κάποιες εκπομπές. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ακριβώς η χρήση των ορυκτών καυσίμων και η διαθεσιμότητα ενέργειας η οποία προέκυψε, η οποία επέτρεψε την τεράστια πρόοδο στην κατασκευή μηχανημάτων και στην πρόοδο της ιατρικής, στην πρόοδο της φαρμακευτικής, στην εξέλιξη των αντιβιωτικών, στην αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη και στη μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκείνο το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι στη διάρκεια του 20ου αιώνα και στον 21ο αιώνα έχουμε μια τεράστια μείωση των ανθρώπων που χάνονται από φυσικά φαινόμενα, από τα ακραία φυσικά φαινόμενα, από πλημμύρες, σεισμούς, φωτιές κτλ. Έχουν υπάρξει μια τεράστια μείωση, αλλά επειδή τώρα έχουμε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πάρα πολλά μέσα δημοσιότητας, έχουμε και τα κοινωνικά δίκτυα, μαθαίνουμε ακόμα και το αν κάποιος πνίγηκε στο Μπαγκλαντές. Κάτι που δεν το μαθαίναμε παλαιότερα. Ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές καταγραφές, υπάρχει και ένα site του Our World in Data που μπορεί κανείς να δει στοιχεία, ότι υπάρχουν και δημοσιευμένα σε επιστημονικές εργασίες ότι οι ανθρώπινες απώλειες από φυσικές καταστροφές έχουν μειωθεί δραματικά.
Ο φίλος ο Νίκος λέει: συμβουλεύω όσους λατρεύουν τα ποσοστά να σκεφτούν πως το 41 δεν είναι 41 ή 21, αν κάνει σωστή μαθηματική αναγωγή. Το αυτό ισχύει και για το επιστημονικό κονσένσους για το κλίμα. Να αναζητήσουν πληροφορίες και σε μη συστημικά μέσα που υπάρχουν αναρρύθμιτα στο ίντερνετ. Το Wikipedia δεν είναι Ευαγγέλιο, να το έχουν υπόψη τους. Άλλος φίλος εδώ λέει, κύριε Κολοβέ, το Harper υπάρχει που έχουν οι Αμερικανοί και επεμβαίνει στο κλίμα ή είναι σενάρια συνωμοσίας. Και τέλος, ο φίλος ο Νίκος λέει ότι κατά τη γνώμη του ο σωστότερος όρος που έχει ακούσει από καθηγητές του ΑΠΘΙΤΑ είναι η κλιματική μεταβλητότητα, που είναι δηλαδή διαρκής και υπήρχε πάντα. Η αλλαγή σημαίνει κάτι πιο μόνιμο, ενώ η κρίση κάτι εξαιρετικό που δεν συμβαίνει συνήθως. Κοιτάξτε, η κλιματική μεταβλητότητα ασφαλώς και υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε ο πλανήτης, εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό το οποίο δεν υφίσταται είναι η κλιματική σταθερότητα. Και το κλίμα αλλάζει στην γεωλογική κλίμακα του χρόνου, όχι στην ανθρώπινη κλίμακα του χρόνου και σίγουρα όχι στην κλίμακα των δελτίων ειδήσεων, των 8. Εκεί λοιπόν υπάρχει το θέμα ότι έχουμε περισσότερη προπαγάνδα, κλιματική προπαγάνδα, από όση μπορεί να αντέξει το νευρικό μας σύστημα. Ναι, αλλά τώρα το αν υπάρχει το HARP και τι κάνει το HARP, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση για το τι κάνει, γιατί δεν έχω τα επιστημονικά δεδομένα να το αξιοποιήσω, ούτε και τις γνώσεις για να το αξιολογήσω. Κύριε Κολοβέρα, να σας ρωτήσω κάτι απλοϊκό. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο ότι υπάρχει, είναι πατέντες τροποποίησης του καιρού με δορυφόρους από τη δεκαετία του 80. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι απλό και συντάσσομαι με τη φίλη μου την Άννα, που στέλνει το μήνυμα από Θεσσαλονίκη και λέει: καλημέρα, λέει, κύριε Κολοβέ. Τα δηληστήρια που είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη είναι άκακα δηλαδή? Αυτό μας λέτε? Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα ότι κάθε βιομηχανική δραστηριότητα ασκεί κάποια επίδραση. Τώρα το τι επίδραση ασκεί, αυτό εξαρτάται από το τι μέτρα πρόληψης έχουν ληφθεί. Για παράδειγμα, ξέρω πολύ καλά ότι οι κάτοικοι Ευόσμου και Κορδελιού διαμαρτύρονται σε διάφορες περιόδους για δυσοσμία που βγαίνει από το δηληστήριο. Ωστόσο, ο Εύεσμος και το Κορδελιό αναπτύχθηκαν αφού πρώτα είχε στηθεί το δηληστήριο. Έτσι, είναι αυτό που λέμε η επέκταση των αστικών κέντρων. Χρήστος Κολοβός απάντησε και στα ερωτήματα των ακροατών σήμερα και κάναμε μια συζήτηση έξω από το κουτί. Καλό είναι. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα στους ακροατές σας.